Πάτε μπάλα! Μέσα του ρόλου. Τώρα το πόδι μου είναι 70 και μπορεί να φτάσει στο μήκο. Τι να κάνω, ανέφερε. Μία, μάλλον, μάλλον, πήγε, μάλλον, πήγε. Μια παλιά τον Πότσι έψαχνε, ο Πότσι διεκδίκησε με την μπάλα. Διεκδίκησε και την μπάλα. Μια λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα και ό,τι καθυστερήσει έχουμε. Εδώ είναι η δύσκολη στιγμή. Πέρασε. Πέρασε ταχύτητα ο παίκτης. Τον φύλακα Σέμπυρος όμως περίμενε. Μπλόκαρ την μπάλα. Αφήνει ο βοηθός. Αφήνει ο βοηθός. Αλλά ο Μαλιώτης έχασε μια καλή στιγμή. Μπορεί να κερνάει και offside εκεί. Το ζήτησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Στην ελιάδα ρε πάνω ρε. Το στο πω εγώ. Βέβαια την μπάλα του Παναθηναϊκού. Δεν είχαμε και απώλειες από μπάλες. Γιατί ελαστικό ποδόσφαιρο είναι το όποιο κόστος το επιπλέον. Είναι ένα πρόβλημα για τις ατσατρόπους των ομάδων που παλεύουν με ίδια μέσα να συντηρήσουν αυτό το δυναμικό. Τα λεπτά ακόμα. 83 το αγώνα. Οδίγα! Οδίγα! Οδίγα, βρε! Λεφάνο, πλάκα κάνει. Τι λέω. Λεφάνο,
Κατέβασε έτσι. 5 λεπτά ακόμα και καθυστερήσεις. Πάμε, έλα, πάμε, για τη λήξη του αγώνα. 85 είμαστε. 2-1 είναι Παναθηναϊκός στο γήπεδο Γαρύπας. Μήνε! Μήνε, βρε! Θάνος κάνει πάθος, Θάνος! Σε κοντρόλ παιχνίδι, εδώ στο Γκέντι παλιά. Γκέντι! Φάουλ έδωσε στο Γκέντι, ο οποίος διαμαρτύρεται να αγκαλιάσει τον διαιτητή ο Γκέντι. Πέρασε φάση. Πέρασε φάση. Ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού. Το ίνι και ο κύριος Ξυπάκης ο Σπύρος, προπονητής. Το 2-1 βολεύει βέβαια. Παίρνει δίνει τους 3 βαθμούς στην ομάδα του Ινίου. Αυτό προέχει αυτή τη στιγμή για την ομάδα του κύριου Ξυπάκη. Αλλά έχει χρόνο ακόμα, έχει καθυστερήσεις για να κάνουν κάτι πτσιρικάδες του Παναθηναϊκού. Έγινε μεγάλη φάση για το Παναθηναϊκό εδώ.